θέμα, θα πάμε σε ένα θέμα που αφορά και το οποίο είχαμε θέσει και εχθές, γιατί υπήρξαν έτσι και διάφορα κυρίως περιστατικά. Ακριβώς, και στο νομικό αλλά και στο αστυνομικό το είχαμε πει. Λοιπόν, θα καλέσουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, ο οποίος είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας, για να μπορέσουμε να δούμε αν τελικά είμαστε απροστάτευτοι από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτό είναι το θέμα το οποίο θα ανοίξουμε, θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, και θα δούμε, θα μας βοηθήσει ο κύριος Βασιλάκος μέσω της εικόνας, να δούμε πώς μπορεί να αλλοιωθεί αυτό που είπες εσύ, Θοδωρή μου, η εικόνα μας, δηλαδή εσύ να χρειαστεί να... Με, έλα κοντά μου κιόλας για να μπορέσουμε να είναι, για να μπορέσει να έρθει ο κύριος Βασιλάκος κοντά μας. Να έρθει ο κύριος Βασιλάκος. Έλα εσύ από εδώ, βεβαίως. Ελάτε κύριε Βασιλάκο, καλημέρα. 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 Και εγώ έψανα τον κύριο Βασιλάκο και ήταν από πίσω μου. Εγώ τον έβλεπα, γι' αυτό προσπαθούσα. Το ρομπότ πίσω σου, η τεχνητή νοημοσύνη ήταν πίσω του. Ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε αν μπορούμε να είμαστε προστατευμένοι, γιατί περισσότερο γίναμε κοινωνία από το γεγονός ότι κάποιος εκμεταλλεύτηκε τις φωτογραφίες δύο ανήλικων κοριτσιών. Το βλέπουμε όσο μιλάμε. Βλέπουμε πώς γίνεται η παραλλαγή της φωτογραφίας. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Εδώ λοιπόν. Εδώ με έχετε με μπλούζα. Ακριβώς, με μπλούζα. Όπως έχουμε και εδώ τώρα που σε βλέπουμε ζωντανά. Κανονικά. Ωραία. Εδώ έχει περάσει το σώμα μου μέσα από τον αλγόριθμο. Ωραία. Είναι τρεις υπηρεσίες online. Δεν θα πω τις καταλήξεις για να μην τις βρουν εύκολα. Θα πω όμως τα ονόματα. Είναι το Deep Nude, το Nudify, στα οποία μπαίνεις. Κάνει συνδρομητική υπηρεσία, πληρώνει δηλαδή, δεν είναι δωρεάν αυτό. Μάλιστα. Αυτό που βλέπετε δεν είναι δωρεάν, που σημαίνει ότι ο 15χρονος, για να πούμε όλο το ρεπορτάζ, πλήρωσε και η πληρωμή είναι παιδιά με κρυπτονομίσματα. Δηλαδή δεν πληρώνει εύκολα. Μπαίνει με κρυπτονόμισμα, κάνει την ανταλλαγή, μπαίνει μέσα στο σύστημα, παίρνει τη σύνδεση, τη συνδρομή, περνά μέχρι 10 φωτογραφίες για 10 δολάρια που αντιστοιχούν σε ισόποσο μικρό τεμάχιο bitcoin. Και κάνεις τη μετατροπή. Όταν περιμένεις να γίνει η μετατροπή, μία ώρα, δύο ώρες, όσο κάνει, και μετά κατεβάζεις τη φωτογραφία, όχι θολή όπως τη βλέπετε που την έκανα εγώ, γιατί δεν πλήρωσα. Δεν πλήρωσα εγώ. Α, γι' αυτό δεν έχει βγει. Ναι, δεν πλήρωσα. Γιατί δεν είχα εκείνη τη στιγμή. Θα αποκάλυπτε, ρε παιδί μου, το διαθέσιμα κρυπτονομίσματα. Οπότε, παίρνεις τη φωτογραφία και μετά την ποστάρεις. Πού είναι το πρόβλημα? Ας πούμε ότι έχεις, καλή ώρα, ένα avatar φυσικό, έναν άνθρωπο. Έχεις, ο αλγόριθμος είναι ο πιο εξελιγμένος στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτός που επεξεργάζει την εικόνα. Οπότε, έχουμε κατά νου ότι όταν εγώ ποστάρω εικόνες μου, τις εικόνες τις παίρνουν διάφορα data banks, τις κάνουν γυμνές και μπορούσαν να τις ξαναβγάλουν στο ίντερνετ. Αυτά μπορούν να ποσταριστούν. Τι κάνω εγώ τώρα για να προστατευτώ? Δηλαδή, εγώ γιατί... είμαι η Μαρία, είμαι ο Θοδωρής, είμαι ο Νίκος. Θέλω να προστατευτώ. Και έχεις φωτογραφίες. Και έχω φωτογραφίες γιατί ποστάρω, γιατί είμαι active, τη βάφτισή μου, το ένα του παιδιού, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί. Τι κάνω? Με το που θα δω παραβίαση, την αναφέρω και προσφεύγω, επειδή είμαι Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα προστατεύομαι, όπως έγινε ο φάκελος δικογραφίας στον Ασπρόπυργο, εγκληματίστηκε. Ναι, γιατί δεν έχει κανένας δικαίωμα το πρόσωπό σου, το πρόσωπό μου να το χρησιμοποιήσει. Σου ανήκει, είναι δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Αλλά πρέπει να παλεύεις γι' αυτό. Δηλαδή, πρέπει να δεις ότι σου πήραν φωτογραφία, ότι συνανεβάσανε, να την κατεβάσεις, να κάνεις report, να επικοινωνήσεις με το site. Γιατί τι κάνει ο κόσμος? Επειδή δεν ξέρει. Πάμε να καθίσουμε σιγά-σιγά, γιατί εγώ με αυτά που ακούω πραγματικά έχω αρχίσει και. Όχι, ξέρεις κάτι. Ναι, ναι, έχω τρομοκρατηθεί. Γιατί ακριβώς. Ξέρεις τι θα κάνεις, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το σημαντικό είναι ότι μαθαίνουμε και ότι μπορούμε να προστατευτούμε, γιατί όσο ερχόμαστε σε επαφή με κάτι καινούριο, πραγματικά πρέπει να μάθουμε τους τρόπους με τους οποίους προστατευόμαστε. Να περάσουμε όμως να δούμε ταυτόχρονα και πώς το 2017 κατάφεραν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης τον Ομπάμα να τον κάνουν να μιλάει κάπου ενώ δεν ήταν ο ίδιος. Να το δούμε και να το βλέπουμε μάλλον. Since the deadliest mass shooting in American history, I visited with the families of many of the victims on Thursday, and one thing I told them is that they're not alone. The American people and people all over the world are standing with them. Λοιπόν, λέγαμε εδώ πόσο είναι δυνατόν. Πόσο αληθινή μπορεί να είναι η εικόνα που θα παραποιήσουν, αυτό ρωτούσαμε. Και πώς είναι να αποτυπώνεται τόσο ρεαλιστικά. Ο πρώτος αλγόριθμος που φτιάχτηκε πολύ σωστά στην τεχνητή νοημοσύνη ήταν της εικόνας. Το πρώτο που κοιτάγανε ήταν να σκανάρουν εικόνες για να γεμίσουν βάσεις δεδομένων. Επειδή έγινε αυτό και εξελίχθηκε ο αλγόριθμος, σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται έλεγχοι. Δηλαδή, πώς σου λέει τώρα, σκάναρε, στείλε μου την εικόνα σου και να δω τι είσαι ο ίδιος. Είναι πολύ εξελιγμένος ο αλγόριθμος. Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό γίνεται από τράπεζες, από το δημόσιο, από παντού. Δεν ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι καταργώ σιγά σιγά τη διαδικασία της φωτογραφίας και θα το κάνεις με το κινητό. Ναι. Όλα λοιπόν θα γίνουν μέσω κινητού. Το κινητό είναι πάρα πολύ εξελιγμένο. Έχει, βγάζει τη φωτογραφία. Η φωτογραφία μπορεί να σκαναριστεί από αλγόριθμο και να μας δώσει το αποτέλεσμα του γυμνού, γιατί βλέπει τα εξογκώματα, βλέπει πώς λειτουργεί, πώς άπτεται το σώμα των ρούχων και μπορεί και σκιαγραφεί και αποδίδει φωτορεαλιστικά τρισδιάστατα το κορμί του ανθρώπου που εικονίζεται στη φωτογραφία, όπως βλέπουμε τώρα. Όπως βλέπουμε σένα τώρα. Ναι, μακάρι να ήμουν τόσο γυμνασμένος, σας λέω δεν είμαι. Αυτό είναι προσέγγιση. Και βλέπετε ότι εκεί που είναι το μανίκι, κόβεται το χέρι. Ναι, δηλαδή, μπράβο. Γιατί που Elon Musk θέλω 6 μήνες παύση. Γιατί θέλει να προλάβει να βγουν ειδικά ρομπότ που ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τώρα είμαστε απροστάτευτοι. Έλεγε κάποιος ότι, κάπου το διάβαζα αυτές τις μέρες, ότι είναι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πυρηνικό όπλο. Είναι. Και τώρα που λες, για τον κόσμο και για την κοινωνία. Μου δίνεις μια σούπερ πάσα. Το πυρηνικό όπλο, είδες ότι ψήφισε το Κογκρέσο να μην βάζει χέρι η τεχνητή νοημοσύνη στα πυρηνικά. Δεν ψήφισε όμως τα συμβατικά. Δεν είπε ότι στα συμβατικά δεν έχει δικαίωμα να πλησιάζει η τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι είμαστε πολύ κοντά να διαχειρίζει τοπικά συστήματα, όχι πυρηνικά γιατί φοβούνται. Σιγά σιγά όμως θα τις δώσουν και τέτοια δικαιώματα. Και το πρόβλημα, ότι δεν είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία και η αμερικανική κοινωνία να εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να το κοντρολάρουμε λίγο μέχρι να εναρμονιστεί και το νομικό πλαίσιο ενδεχομένως, που δεν υπάρχει φαντάζομαι τώρα. Γιατί μέχρι στιγμής όχι. Τεχνητή νοημοσύνη δεν τώρα. Ο νομοθέτης είναι πίσω από τις εξελίξεις. Και πού είναι το πρόβλημα? Εντάξει, αυτό όμως συμβαίνει πάντοτε. Δηλαδή είναι οι εξελίξεις και η τεχνολογία είναι πολύ πιο γρήγορα από οτιδήποτε. Ναι, αλλά για σκεφτείτε πόσες καθημερινά γίνονται εργασίες στο ανοιχτό πανεπιστήμιο και στα άλλα πανεπιστήμια που δεν μπορούμε να ελέγξουμε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Δηλαδή τώρα που παραδίδονται διατριβές, παραδίδονται εξετάσεις, γίνονται χίλια πράγματα. Πώς ξέρουμε ότι δεν είναι με ChatGPT? Δεν το ξέρουμε. Σωστό. Σε πόση αυτό ώρα γίνεται αυτό? Στον υπολογιστή σου τώρα, διόπου έχεις ανοίξει, θα μας δείξεις κάτι? Όχι. Όχι. Αυτή η επεξεργασία της εικόνας και το τελικό αποτέλεσμα όπως αποτυπώνεται πίσω, το οποίο εντάξει είναι... Για το πρώτο έκανε 20 λεπτά, το κάθε επόμενο θέλει 315 λεπτά. Α. Συν λεφτά. Συν χρήματα, για να στο κάνει γρήγορα. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι τι γίνεται τώρα. Έχουν διαλύσει αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, το έχουν κάνει μπρίζες και ο καθένας μπορεί να συνδέσει το δικό του μπριζάκι. Αν συνδέσεις το δικό σου μπριζάκι και πεις ότι εγώ είμαι δημοσιογράφος και θέλω να γράφω άρθρα. Ναι. Σου γεννάει άρθρα. Και τι έχουν κάνει τώρα ήδη ελληνικά sites, θα σας πω. Ψάχνεις κάτι ή μιλάς για κάτι στο κινητό σου και έχεις το ηχητικό κούκι. Μιλάς, λες εσύ. Μπογιατζής, 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 ανακαίνιση σπιτιού, ανακαίνιση σπιτιού, ανακαίνιση σπιτιού. Σου γράφει άρθρο το site για ανακαίνιση σπιτιού, στο Sky με ημερομηνία σημερινή και ώρα 4 ώρες μετά την αναφορά σου και μπορεί και γράφει νούμερα και διαφημίσεις και εισπράττει. Μάλιστα. Δηλαδή θα ήταν, σε λίγο θα πάμε στο on-demand περιεχόμενο. Αυτό συνεπάγεται φυσικά μελλοντικά και απώλεια θέσεων εργασίας, φαντάζομαι. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό που έγινε, δεν θα πω από ποιον, που βγάλανε εκφωνητή, παιδιά, γιατί να σας πω που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να καταργήσεις τον άνθρωπο. Η περιουσία της Μαρίας του Θοδωρή του Νίκου είναι το πρόσωπό του. Πρέπει να δώσεις συνένεση για το πρόσωπο. Το πρόσωπο πρέπει να πληρώνεται, να αμείβεται, γιατί είναι το πρόσωπό σου και ζεις από αυτό. Και δεν γίνεται να καταργηθούν χιλιάδες. Και σε νευραλγικούς τομείς κιόλας θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει το ανθρώπινο χέρι και φυσικά η ανθρώπινη παρουσία. Ναι, γιατί είναι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο διάλογο κάνουμε εμείς σε ανθρώπινα στοιχεία. Και ανθρώπινα. Βέβαια. Ακριβώς. Άλλα πράγματα ψάχνουμε και άλλα γίνονται όταν είναι το ρομπότ. Δηλαδή, σε ένα κόσμο ρομπότ, ο οποίος είναι αποστηρωμένος, κανένας δεν θα αρέσει. Είναι... Και αλλιώς στέλνεις και τα μηνύματά σου, το μήνυμα στον τηλεθεατή και καταλαβαίνει. Ναι. Είναι λίγο δυστοπικό. Θα σας πω ότι αυτό συμβαίνει γιατί γίναμε πολύ πάνω στη γη. Γινόμαστε συν 1 δισεκατομμύριο ανά 12 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το συν 1 δισεκατομμύριο πρέπει να φάει, να πληθεί, να πάει διακοπές, να παντρευτεί στη Σαντορίνη αν θέλει, να βγει νύχτα στη Μύκονο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί πρέπει να ζήσουν και Νίκο, δεν υπάρχει ο χώρος στον χρόνο. Επειδή ήρθε σε μια περίοδο που πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις είναι αυτές οι οποίες κυριαρχούν και θα θέλαμε να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο. Ναι, γιατί εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Συνέβη κάτι που δεν το συζητήσαμε, το οποίο παιδιά ήταν λίγο σπούκι. Το ολόγραμμα. Α, το ολόγραμμα. Α, ναι, 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 ναι. Συνέβη με τα ολογράμματα. Λοιπόν, άκου, θα κρατήσεις όλο τον, αυτή την, πώς το λένε, το,
τον πηγαίο σου τρόπο με τον οποίο μας παρουσιάζεις τα πράγματα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Όποτε θέλετε. Πραγματικά πηγαιριζόμαστε από ωραία, τον χρόνο. Να δούμε και κάτι που αφορά και τις εκλογές. Και κάτι που να αναστήσουμε και ένα θέμα που αφορά στις εκλογές και το αν θα μπορέσουμε. Έχω τρελές πληροφορίες για τις εκλογές. Τέλεια. Ωραία, άρα θα ξαναπούμε εδώ. Σύντομα. Νίκος Βασιλάκος, ο καλός και έμπειρος συνάδελφος τεχνολογίας, δημοσιογράφος τεχνολογίας. Λοιπόν, και επειδή